Είναι ο Βάρτης σήμερα στη Βουλή και συγκεκριμένα για δύο πρόσωπα θα εξεταστεί, για τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Προκάλεσε ο κύριος Τσίπρας και λέμε, ωραία, δεν πάει να κάνεις προανακριτική, εξεταστική, ειδικό δικαστήριο, θα λάμψει η αλήθεια. Τι θα κάνετε αλήθεια αν θα έρθει στη Βουλή η υπόθεση αυτή? Κύριε Παπαδάκη, είναι ο ορισμός της φράσης εκεί που μας χρωστούσαν, θέλουν να μας πάρουν και το πόδι. Τι εννοείται? Δηλαδή, εντάξει τώρα, η υπόθεση της Νοβάρτης είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο. Και πολιτικό και σκάνδαλο. Είναι προφανές, είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο. Έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο. Ακόμη δεν έχει υπολογιστεί επακριβώς. Έχει κοστίσει, έχει κοστίσει. Αν έχει κοστίσει και αν συνδέεται με τη διαχείριση πολιτικών προσώπων. Συνδέεται με τη διαχείριση πολιτικών προσώπων, ανεξαρτήτως εάν μιλάμε για το αδίκημα της δωροδοκίας, το αδίκημα της απιστίας, δεν είναι αυτό δική μου δουλειά. Δεν είναι δουλειά του πολιτικού συστήματος, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε κόστος για το ελληνικό δημόσιο τεράστιο, είναι δεδομένη η υπερτιμολόγηση των φαρμάκων που γινόταν για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η υπερτιμολόγηση αυτή δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα, διότι ξέρετε ότι η τιμή των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι τιμή αναφοράς για άλλες 40 χώρες. Άρα οδηγούσε σε ένα μεγιστοποιημένο κέρδος για την επιχείρηση, την Οβάρτης. Με πολύ συγκεκριμένες προενημερώσεις προκειμένου να μπορεί να κάνει κινήσεις η εταιρεία για να μπορεί να έχει τη λιγότερη απώλεια στην περίοδο του PSI. Όλα αυτά είναι δεδομένα και υπάρχουν και σε εισαγγελικό πόρισμα. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο, του οποίου όλες οι προεκτάσεις διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Κατά περίπτωση ανάλογα με το πολιτικό πρόσωπο. Το από θέμα της κεφορίας που σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, ότι στήσατε την υπόθεση, έτσι σας λένε. Το ξέρω τι λένε, ναι. Έτσι, μόνο και μόνο για να φωτογραφίσετε πρόσωπα τα οποία... Για τα οποία δεν προέκυψαν ευθύνες και πήγε στο αρχείο. Δεν είναι έτσι. Για τον κύριο Λοβέρδα, πόσο ξέρω, συνεχίζεται. Εκκρεμή. Α, εντάξει. Άρα δεν είναι έτσι. Και για τον κύριο Γεωργιάδη δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι δεδομένα τα πράγματα. Υπάρχει ένα 7-0 όμως για όλους τους προηγούμενους. Καλά. Το γεγονός ότι μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μια υπόθεση μπορεί να μπαίνει στο αρχείο γιατί δεν μπορούν να βρεθούν όλες οι ενδείξεις που να συνδέονται. Αλλά αυτό καθε αυτό το γεγονός ότι υπάρχει, διαφωνείτε ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω και για τον κύριο Λοβέρδο και για τον κύριο Μιλιάδη. Ναι, αλλά χωρίς ενδείξεις πώς κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια. Δεν κρεμάμε ανθρώπους στα μανταλάκια, εμείς φέραμε την υπόθεση, την αναδείξαμε και την πήγαμε στη δικαιοσύνη. Δεν θα έπρεπε να πάει στη δικαιοσύνη. Προφανώς, ίσα. Άρα ποια είναι η σκευωρία? Η σκευωρία είναι ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αν αποδειχθεί και αυτή βεβαίως, γιατί εγώ δεν είμαι κριτής, αν αποδειχθεί και αυτή, ο κ. Παπαγγελόπουλος μίλησε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Βγήκαν 10 άτομα στα μανταλάκια και έχουμε 7-0 στο αρχείο ήδη. Αυτό είναι πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνετε? Έχουμε 7-0 στο αρχείο, ποινική δίωξη ασκείται για τον κύριο Λοβέρδο. Δεν το καταλαβαίνετε το 7-0, το 7 στο αρχείο. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον κύριο Λοβέρδο. Ναι, μα σα λέω γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Ότι είναι πρόβλημα αυτό για μια κυβέρνηση? Όχι. Και για μια κυβέρνηση νέων ανθρώπων. Αν υπάρχει κόστο για το ελληνικό δημόσιο που συμφωνείτε ότι υπάρχει. Προφανώ και υπάρχει. Αν υπάρχει ζήτημα υπερτιμολόγηση παραμάτων. Το θέμα είναι αν τα πήρε κάποιο πολιτικό ή όχι, είναι διαφορετικό. Αν υπάρχει ζήτημα λοιπόν κόστος του δημοσίου, υπάρχει, άρα υπάρχει ούτως ή άλλως ζήτημα απιστίας. Κύριε Γκλαμάνη. Ούτως ή άλλως. Και το γεγονός ότι πηγαίνει υπόθεση στην δικαιοσύνη, καλό είναι να αναδεικνύονται αυτά τα θέματα και όχι να κουκουλώνονται. Καλό είναι να έρθει πάντως στη Βουλή. Κύριε Γκλαμάνη, είναι ο Βάρτης. Θα έρθει στη Βουλή. Η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί είναι, ήταν και μια δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ότι ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να μετατρέψουμε τη Βουλή σε.